Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Την τσάντα σήμερα, όπως θα έχετε καταλάβει από τη φωτογραφία, την έπλεξα με το νήμα αυτό, το Diva Puzzle, μακραμέ. Έχω ξαναπλέξει τσάντα θαλάσσης με αυτό το νήμα, σας έχω δείξει πόσο ωραίο βγαίνει. Είναι μία κοτσίδα που βγάζει ένα-ένα τα κομματάκια, τα κάνω μικρά μπαλάκια και πλέκω με τη σειρά του το καθένα. Πριν σας δείξω οτιδήποτε όμως, σήμερα θα σας πω τον πόνο μου ή θα γίνω λίγο κακιά. Ήθελα ένα πάτο αρκετά μεγάλο, το πιο μεγάλο που θα έβρισκα. Ο πιο μεγάλος πάτος που κατάφερα να βρω ήταν 35 εκατοστά επί 12 εκατοστά το φάρδος του. Πολύ ωραίος για την περίπτωση που τον ήθελα και για την τσάντα αυτή. Ήξερα ότι δεν είναι δερμάτινος, το κατάλαβα από την τιμή του, αλλά λέω τώρα θα τον πάρω για να κάνω αυτή την τσάντα που θέλω. Όταν ήρθε ο πάτος, δεν πρόλαβα να σας το δείξω πριν, και έγινα τόσο έξαλλη και κουράστηκα τόσο πολύ που πραγματικά μου διέφυγε εντελώς να σας το δείξω. Είχε κάτι τρυπούλες, πιο μικρή τρύπα δεν έχω δει ποτέ μου. Για να καταλάβετε, με το ζόρι πέρναγε η χοντρή βελόνα. Με το ζόρι πέρναγε από την τρύπα. Πραγματικά τα χάσα, γιατί όταν... να πω τη γνώμη μου, πραγματικά, όταν ένα κατάστημα πουλάει πάτους για πλεκτές τσάντες και πουλάει τον πάτο αυτό μέσω ίντερνετ, μέσω φωτογραφίες από το Facebook, που εμείς δεν μπορούμε να δούμε την πραγματική διάσταση της τρύπας, θεωρώ ότι είναι σαν να μας κοροϊδεύει. Τέλος πάντων, πείσμωσα γιατί ήθελα να την κάνω την τσάντα. Ο τρόπος που βρήκα εγώ είναι να βάλω βαμβακερό νήμα στη χοντρή μου βελόνα και να προσπαθήσω να περάσω με τη βελόνα και να κάνω αυτές τις θηλιές. Πήγα και ξαναήρθα για να ενώσω και την επόμενη τρυπούλα, όπως ράβουμε τα ρούχα μας. Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται αυτό, πίσω βελονιά, ρίζα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πραγματικά ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, με πιάσε το δάχτυλό μου, γιατί με το ζόρι πέρναγε, πόσο μάλλον όταν έπρεπε να το περάσω τη δεύτερη φορά. Παρόλα αυτά, όταν έκανα όλο τον πάτο γύρω-γύρω και λύθηκε από την καλή πλευρά, έτσι ήταν οι θηλιές. Πείτε μου τώρα, από αυτή τη θηλίτσα τι μπορεί να περάσει. Πήρα λοιπόν το βελονάκι νούμερο 2,5, προσπάθησα πάρα πολύ να περάσω, θα το δείτε και εδώ στο κομματάκι που άφησα, το βελονάκι κάτω από τη θηλιά αυτή, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και έκανα την πρώτη μου σειρά γύρω-γύρω, μόνο με αυξήσεις στις γωνίες, στους τρεις γωνιακούς πόντους, 1, 2, 3, έκανα από 2 άριχτα και πουθενά αλλού, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά τα άριχτα σε αυτό το πάτο, έτσι πως έγινε, εξελίχθηκε, και φυσικά για αυξήσεις στη δεύτερη σειρά ούτε λόγος, γιατί το συγκεκριμένο νήμα το πλέκω με βελονάκι νούμερο 5. Εγώ αυτή τη στιγμή για να περάσει έχω νούμερο 2,5 στα χέρια μου. Οι θηλίτσες λοιπόν αυτές είναι με το 2,5. Αυτόματα με το που θα πάρω το βελονάκι νούμερο 5 θα γίνουν οι αυξήσεις που θα έπρεπε να γίνουν. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά και σας κούρασα, θα μπορούσα να σας δείξω κατευθείαν την πρώτη σειρά τελειωμένη. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι αγοράζουμε και από πού το αγοράζουμε. Εάν δεν έχουμε σαφή εικόνα, καλύτερα να μην το πάρουμε το προϊόν, παρά μετά να πετάξουμε τα λεφτά μας. Εγώ ήμουνα στο τσάκ να τον πετάξω τον πάτο, γιατί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κανένα βελονάκι από τις τρύπες, και ενώ τον παράτησα σε μια άκρη, μου ήρθε μετά αυτό με την βελόνα. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ ταλαιπωρία. Έφτασα και στον τελευταίο μου πόντο, κλείνω με βουβό. Το βελονάκι σώθηκε με το ζόρι. Το αφήνω στην άκρη. Και παίρνω το βελονάκι νούμερο 5 κανονικά. Και θα πλέξω
μία αλυσίδα στον αέρα και στον ίδιο πόντο που μπήκαμε βουβό, πλέκω το πρώτο μου άριχτο. Επίσης η δεύτερη σειρά μου θα είναι μία ταλαιπωρία, γιατί πού να περάσουν σε αυτές τις θηλιές εύκολα τώρα. Είπαμε δεν κάνω άλλες αυξήσεις γιατί έχω ανέβει πάρα πολύ βελονάκι νούμερο, οπότε από μόνο του θα ανοίξει. Άριχτα μέχρι να φτάσω εδώ που ξεκίνησα. Έφτασα στο τελευταίο μου πόντο και δεν θα ξανακλείσω με βουβό, παρά από εδώ και πέρα θα πλέκω σπιράλ κυκλικά την τσάντα μου για να σηκώσω όλες μου τις πλευρές. Εδώ σε αυτή την τρίτη σειρά θα πλέξω μόνο στον πίσω πόντο άριχτα. Το κυκλικό είδαμε πως είναι, δεν κλείνω με βουβό, πατάω στο πόντο και φεύγω. Μόνο στον πίσω πόντο άριχτα. Για να σηκωθεί όμορφα όλη μου η τσάντα. Συνεχίζω και τα λέμε αν φτάσει το νήμα αυτό μέχρι το τέλος της σειράς, αλλιώς όπου σταματήσω από αυτό το νήμα για να σας δείξω την πολύ απλή ένωση που κάνω. Έφτασα εδώ που ξεκίνησα, ακόμα που είναι αρχή φαίνεται η αλλαγή της σειράς. Συνεχίζω από εδώ και πέρα κανονικά, μπαίνοντας σε όλο τον πόντο. Δεν θα σας δείξω κάποια πλέξη. Αν περιμένετε να δείτε κάποια πλέξη καινούργια, θα σας απαγοητεύσω. Δεν θα σας δείξω, γιατί θεωρώ ότι αυτό το νήμα κάνει τόσο ωραίο όμπρε, που θέλω να δω όλη του την αλλαγή με απλά άριχτα, να μην τραβάει το μάτι μου τίποτα άλλο, να μην μου κάνει φασαρία η πλέξη, παρά να βλέπω τα όμορφα χρώματα μόνα τους. Συνεχίζω. Ακόμα πλέκω από αυτή την πλευρά, δεν με βολεύει. Σε λίγο θα το γυρίσουμε το πλεκτό μας και πλέκουμε έτσι. Τελειώνει αυτό το νήμα. Να κάνω την αλλαγή. Πάμε στην κούκλα μας. Δεν τα έχω κάνει από την αρχή όλα μπαλάκια για να μην ξεχάσω τη σειρά των υμάτων. Τραβάω κάθε φορά το επόμενο χρώμα εγώ. Ξεκινάω να κάνω άριχτο. Δεν το ολοκληρώνω. Παίρνω το καινούριο μου νήμα. Ολοκληρώνω τον πόντο μου. Θα σφίξω τις κλωστές μου, συνεχίζω και πλέκω άριχτα, πιάνοντας μέσα αυτά τα νήματα, τις ουρές, και για να σταθεροποιήσω τον πόντο που ξεκίνησα και για να μην έχω μετά να ενώνω κλωστές. Στην κάμερα τώρα είναι λίγο δύσκολο να φανεί η αλλαγή, είναι ανεπαίσθητη και ανεβαίνοντας σκουραίνει, ξεκινάει το πράσινο έχοντας μέσα αυτό το χρώμα, σκέτο πράσινο, ξεκινάει το πορτοκαλί έχοντας μέσα πράσινο και καταλήγει στο πορτοκαλί. Και από την αρχή, ανάλογα την τσάντα που θέλουμε να κάνουμε, πόσο θα χρησιμοποιήσουμε. Θα σας πω οι κούκλες που θα μου πάρει, θα σας πω στο τέλος πόσες κούκλες θα μου πάρει εμένα αυτή η τσάντα, που είναι μια πολύ μεγάλη τσάντα, και από εκεί θα κρίνετε και εσείς πόσες θα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε και πώς θα σας βγουν οι χρωματισμοί. Σαφέστατα, όσο πιο μικρή είναι η επιφάνεια που θα πλέξετε, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι αναλλαγές των χρωμάτων. Εμένα τώρα από ό,τι βλέπω, κάθε κούκλα θα μου παίρνει γύρω στις 3-4 σειρές.
κάθε μπαλίτσα που κάνω. Μια πιο μικρή τσάντα θα ήθελε περισσότερες σειρές για να αλλάξει. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι. Η τσάντα μου αρχίζει και σηκώνεται. Θα προχωρήσω και θα σας δείξω πάλι σε λίγο πώς θα είναι με τις υπόλοιπες εναλλαγές, πώς θα δείχνει. Έχω χρησιμοποιήσει μία ολόκληρη κούκλα από το Diva Puzzle. Το αποτέλεσμα που έχω είναι αυτό. Είναι αρκετό νήμα, πράγματι είναι αρκετό νήμα, γιατί ενώ η τσάντα μου είναι τεράστια στο φάρδος, έχω κάνει ήδη 15 εκατοστά, 16 εκατοστά ύψος, χρησιμοποιώντας μόνο τη μία κούκλα. Μην ξεχνάμε ότι έχω χρησιμοποιήσει ένα πολύ μεγάλο πάτο που έχει φτάσει στα 34 εκατοστά με τις περιμετρικές σειρές. 34 επί 12 εκατοστά. Άρα, πολύ χορταστικό το νήμα. Με δύο κούκλες κάνετε μία μεγάλη τσάντα. Τώρα πρέπει να πάρω το επόμενο νήμα. Εδώ δεν θα κάνω, όπως έχετε καταλάβει, δεν κάνω το ίδιο που έκανα στην τσάντα θαλάσσης. Ξεκίνησα και έπλεξα όλη την κούκλα και τώρα παίρνοντας την επόμενη, ενώ ξεκίνησα από τη βάση μου, από το μπέζ ανοιχτό, τώρα θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσω από το χρώμα που τελείωσα. Οπότε το όμπρε της τσάντας μου θα γίνει από το πορτοκαλί και πάνω για να καταλήξω στο μπέζ. Οι μπαλίτσες δεν βγαίνουν από την αντίθετη πλευρά, οπότε υποχρεωτικά θα τις ανοίξω. Από τη μία πλευρά τις ανοίγω μόνο πάλι εγώ, για να μην μου πετάγονται από εδώ και από εκεί κομμάτια νήμα. Και θα βγάλω λοιπόν το τελευταίο. Αφήνω την κοτσίδα μου στην άκρη και ξεκινάω από το πορτοκαλί. Ανάποδα τώρα. Μετά αυτό, 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 αυτό. Θα συνεχίσω δίνοντας και άλλο ύψος στην τσάντα μου, τώρα που σας εξήγησα αυτό το όμπρε πώς το δημιούργησα, και τα λέμε πάλι όταν θα φτάσω επάνω. Έχω φτάσει την τσάντα μου στα 30 εκατοστά ύψος. Με δύο κούκλες, με δύο από αυτές τις κοτσίδες, το Diva Puzzle, φτιάχνετε μια μεγάλη τσάντα, γιατί η τσάντα είναι μεγάλη. Έχει ύψος ως τώρα 30 εκατοστά και 45 εκατοστά είναι το φάρδος της, το άνοιγμα, το φάρδος της επάνω. Δεν ήξερα πόσες θα χρειαστούν και έτσι έχω παραπάνω, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω, θα σας πω. Έχω φτάσει στο πρώτο τελευταίο χρώμα. Έχω φτάσει στο πρώτο τελευταίο χρώμα που θα το τελειώσω τώρα, και το τελευταίο, το μπέζ ανοιχτό, το κράτησα και έκανα μία τσέπη. Ήθελα μία εξωτερική τσέπη στη μία πλευρά και έτσι κράτησα την τελευταία μου μπαλίτσα και δημιούργησα αυτή την τσέπη. Φυσικά εσείς, εάν θέλετε, χρησιμοποιείτε και τις δύο κούκλες ολόκληρες ή κάνετε και εσείς έτσι μία τσεπούλα όμορφη, μία τσεπούλα που θεωρώ ότι είναι και πολύ χρηστική. Πάμε τώρα. Ενώ είναι ένα καταπληκτικό νήμα, έφευγε στο βελονάκι μου, σας είπα ότι το πλέξα με βελονάκι νούμερο 5, έφευγε αέρα, δεν μου κούρασε το χέρι, ήταν όλα τέλεια. Παρόλα αυτά, επειδή θέλω να κάνω μια tote bag με δύο λουριά, θέλω να μου στέκεται. Η τσάντα μου είναι αυτή και θέλω να σταθεί. Επειδή λοιπόν δεν σας έδειξα κάτι, έκανα μόνο άριχτα σε αυτή την τσάντα, πάμε να κάνουμε μέσα την επένδυση μαζί.
την επιοίκειά σας, από ό,τι έχω μάθει θα κάνω και ίσως και εγώ να μπορώ να βοηθήσω κάποια φίλη. Μετράμε το ύψος της τσάντας μας από εδώ που σηκώνεται μέχρι επάνω και μετά μετράμε την περίμετρο γύρω γύρω. Εκεί που έχω κλείσει το νήμα μου εγώ, ξεκίνησα και μέτραγα γύρω 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 την τσάντα όλη. Το κομμάτι αυτό, αν τη φανταστούμε ανοιχτή την τσάντα, είναι 92-93 εκατοστά επί 30 εκατοστά ύψος. Πάμε και κόβουμε ένα κομμάτι πλέγμα σε αυτό το μήκος και κάνα δύο πόντους παραπάνω γιατί θα επανωτήσει στο κλείσιμο και το ύψος που έχει η τσάντα μας, εμένα τα 30 εκατοστά. Θεωρώ ότι δεν θα είναι και ό,τι πιο απλό και εύκολο τώρα να το βάλω μέσα, ειδικά στην κάμερα. Θα σας δείξω τι πάω να κάνω και θα την τραβήξω πιο πέρα γιατί έχω την κάμερα και δεν μπορώ. Θέλω να βάλω μέσα το πλέγμα μου και να έρθει γύρω γύρω και να περιμετρικά να αγκαλιάσει εσωτερικά την τσάντα μου. Αν να βρει καμιά πατέντα, δίπλωσα πιο πολύ το πλέγμα. Σαν αρχή το έχω κόψει λίγο μεγαλύτερο γιατί προτιμώ να αφαιρέσω από πάνω μετά καμία σιρούλα παρά να μην με φτάσει και να πάει χαμένο όλο το κομμάτι. Επίσης να σας πω ότι αν δεν έχετε, εγώ έτυχε να έχω καινούριο ρολό και έκοψα επάνω στο φάρδος του που είναι ένα μέτρο. Εάν δεν έχετε μόνο κόμματα το κομμάτι του φάρδους που σας χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να ενώσετε κομμάτια, να τα φτάσετε στην απόσταση που θέλετε και πριν τα βάλετε στην τσάντα να τα ράψετε με μια βελόνα και νήμα. Θέλω να φτάσει έξω από το δέρμα μου, από τον πάτο μου. Και όντως είναι μεγαλύτερο το πλέγμα. Θα το στρώσω καλά καλά να φτάσει μέχρι κάτω. Και θα πάω και θα το πιάσω με καρφίτσες. Τηρώντας την ευθεία από τα τετραγωνάκια, με βοηθάει αυτό ώστε να το κάνω ίσια. Εδώ στις άκρες μου προσπαθώ να το βάλω ίσια, να μην χάσω καθόλου, να μην κάνει μέσα κούρμπα και χάσω από το φάρδος της τσάντας μου. Δείτε πόσο επανωτίζει. Καλύτερα όμως να είναι παραπάνω παρά λιγότερο, το ξαναλέω. Αν το κόψουμε μικρότερο θα πάει χαμένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πλέγμα. Πάλι προσέχω εδώ τις γωνίες μου, γιατί με το μπάτο που έκανα έχω κάνει τις τέλειες γωνίες. Μην τις χάσω τώρα από το πλέγμα. Και θα το τσεκάρω αν μέσα έχει πατήσει καλά. Ναι, τέλεια. Έχει αγκαλιάσει τις τέσσερις γωνίες. Οπότε είναι όλα μια χαρά.
αφού έχω σιγουρευτεί ότι την έχω ίσια, γύρω-γύρω-γύρω, την έχω τεντώσει καλά, έχει πατήσει μέσα το πλέγμα μου, δεν καβαλάει τις γωνίες, τότε θα κόψω αυτό που περισσεύει το πλέγμα. Προσέχω να αφήσω το καθαρό κομμάτι κάτω, οι μητούλες δηλαδή που περισσεύουν να είναι στο κομμάτι που θα πετάξω. Το κόβω γύρω γύρω και όταν τελειώσω ξεκινάμε να την ενώνουμε. Και αφού έχω σιγουρευτεί ότι έχω κάνει την τέλεια στακάτη επένδυση στο σωστό μέγεθος, παίρνω το υπόλοιπο νήμα μου. Θα μπω εδώ στο πλάι. Δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολο γιατί πλέκω με βελονάκι νούμερο 5 και οι τρυπούλες είναι μικρές. Δεν θα το ρισκάρω όμως να βάλω μικρότερο βελονάκι. Το κάνω καμιά φορά αν χρειάζεται και δεν περνάει το βελονάκι. Το κάνω στις περιμετρικές σειρές, στις τσάντες τύπου Chanel. Εδώ δεν θα το ρισκάρω γιατί δεν θέλω να μου στενέψει προς τα πάνω η τσάντα. Θα το παλέψω με υπομονή. Αποκλείεται να είναι πόντος και τρυπούλα. Σίγουρα κάποιες τρυπούλες μένουν κενές. Αυτή την ερώτηση μου την κάνετε πολύ συχνά. Δεν μας ενδιαφέρει όμως. Εμείς κρατάμε παράλληλα. Είναι και πιασμένο με καρφίτσες. Το πλεκτό με το πλέγμα και μπαίνουμε κανονικά στον πόντο μας και από πίσω σε όποια τρυπούλα βγει. Να είναι όμως παράλληλα, Όταν λέω παράλληλα, εννοώ να μην αρχίζει και στρίβει το πλεκτό. Το έχουμε πιάσει με τις καρφίτσες, το κρατάμε και σταθερό με το χέρι μας για να μην μας στρίψει και μπαίνουμε σε όποια τρυπούλα βρούμε. Από πίσω στο πλέγμα, γιατί στο πλεκτό μπαίνουμε στη θηλιά μας κανονικά. Θα συνεχίσω έτσι όμορφα να ενώνω το πλέγμα με το πλεκτό μου μέχρι να καταλήξω πάλι εδώ. Έξα το βίντεο για να σας δείξω, μου τελείωσε το νήμα και μου έχει μείνει αυτό το κομματάκι. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έχω πάρει παραπάνω κούκλες. Εάν πάρετε δύο μόνο, αντί για 30 εκατοστά, αν θέλετε τόσο μεγάλη τσάντα, κάντε τη 27 εκατοστά, 2-3 σειρές κάτω, να είσαστε σίγουρες ότι θα φτάσει το νήμα σας. Θα έχει και καμιά μεγάλη διαφορά, εγώ απλά δεν ήξερα πόσο θα μου πάρει και το πήγαινα έτσι, με την ασφάλεια όμως ότι έχω κι άλλο νήμα. Έκανα άλλη μια σειρά που χρειαζόταν οπωσδήποτε πάνω από την ένωση με το πλέγμα για να υπάρχει και χώρος να ενώσω το υφασμά μου. Εάν σας περισσεύει νήμα, κάντε την τελευταία σειρά με βούβα ή φροντίστε να σας περισσεύει πάντα σε αυτού του είδους τις τσάντες νήμα για να κάνετε μια τελευταία σειρά με βουβά, γιατί είναι αυτό που θα μας σταθεροποιήσει περισσότερο το άνοιγμα. Εδώ γίνεται πιο χοντρό, πιο σταθερό, ναι μεν φαίνεται και μια ωραία λυσίδα εξωτερικά, αλλά η χρήση του περισσότερο είναι πρακτική στο να μας κρατήσει το άνοιγμα της τσάντας επάνω να μην είναι ξέχυλο. Να προσπαθείτε πάντα να έχετε νήμα για αυτή τη σειρά με τα βουβά, γιατί χρειάζεται σε μια τσάντα. Ήδη λοιπόν εγώ έχω κάνει από τις δύο κούκλες δεύτερη σειρά τώρα παραπάνω, έχω πάρει από την τρίτη, άρα σε μικρότερες διαστάσεις τσάντας θα είστε κομπλέ στις ίδιες διαστάσεις. Κάντε τουλάχιστον 3 σειρές λιγότερο την τσάντα σας.
Στα 26 με 27 εκατοστά σταματήστε. Θα γυρίσω μέχρι το τέλος εδώ με τα βουβά και τελείωσα. Κόβω το νήμα μου και επιστρέφω να τα πούμε πάλι. Τελείωσα την σειρά με τα βουβά και πήγα στον πάτο και γύρω γύρω πλέγμα με σύριζα εδώ το πλεκτό μου, έκανα πονταρισιές γιατί νιώθω ανασφάλεια, πιστεύω ότι μπορεί να σηκωθεί το πλέγμα, να κουνηθεί. Ενώ τώρα σε 2-4-6 σημεία το σταθεροποίησα, ίσως να έπρεπε να ραφτεί και όλο γύρω γύρω, τώρα εγώ δεν είχα τόση υπομονή. Το έχω σταθεροποιήσει με σκέτες πονταρισιές. Πριν προχωρήσω στη φόδρα, θα βάλω τα χεράκια μου από τώρα, γιατί θέλω να πιάσουν πλέγμα και πλεκτό μαζί και να μην φαίνεται από τη φόδρα το ράψιμο και να είναι πολύ, να είναι έξτρα σταθερά τώρα εδώ. Επίσης να σας πω ότι αν έμενα στην Αθήνα και ήξερα ότι έχω να μπω στο μετρό, σίγουρα εδώ θα βάζα ένα φερμουάρ, δεν θα την άφηνα έτσι τόσο μεγάλη τσάντα ανοιχτή. Εγώ όμως πράγματι δεν έχω τέτοιο θέμα εδώ, τις περισσότερες τσάντες μου ανοιχτές τις έχω. Έχω πάρει αυτό το ωραίο μαγνητάκι με δέρμα που θα πάω και θα το βάλω εδώ μετά και θα μου κλείνει την τσάντα μου. Οι φίλες που θέλουν να την κλείσουν όλη την τσάντα από πάνω θα πρέπει να βάλουν ένα φερμουάρ ή δύο μαγνητάκια. Εμφανισιακά είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω κατά πόσο σας καλύπτει εσάς στην ανασφάλειά σας, μην έχετε κάποιο ατύχημα, μην μπει κάποιο χέρι. Πάμε να βάλουμε τα χεράκια. Έχω δύο λουριά ώμου, τα οποία θα τα τοποθετήσω ισομερός. Θα μετρήσω να είναι ίση απόσταση αυτή, ίση απόσταση αυτή. Οπότε καλό θα ήταν να βρούμε τα κέντρα μας. Θα χρειαστούν και για τη φόδρα τα κέντρα. Και μετράω. Τα 10 εκατοστά. Συγγνώμη για την ακαταστασία, αλλά όταν δείχνουμε μια πλέξη, φαίνεται μόνο η πλέξη. Εδώ τώρα σε όλη αυτή την ιστορία δεν γίνεται, γιατί έχω όλα τα συνεργά μου γύρω γύρω. Θα ράψω πρώτα αυτά για να μην χάσω τα σημάδια τους και μετά με τον ίδιο τρόπο θα πάω από την πίσω πλευρά να ράψω τα άλλα δύο. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ κρατάω διάφορα κομμάτια από πλέγμα. Θα καθαρίσω γύρω γύρω το πλέγμα μου, θα κόψω κι άλλο ένα κομμάτι και ίδιο ακριβώς να μην είναι, δεν με πειράζει. Και θα πάω και θα το βάλω από μέσα και θα διπλοράψω. Θα ράψω το χεράκι μου και θα πιάσει και το δεύτερο πλέγμα. Στις τσάντες μου εγώ σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι βάζω τα πάντα όλα μέσα. Θέλω λοιπόν να έχω έξτρα σιγουριά και ασφάλεια σε αυτά τα κομμάτια εδώ, να μην κρεμάσουν. Επίσης να σας πω ότι όταν ράβω δερμάτινα χεράκια, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω αυτό που βλέπω καμιά φορά και σε ξένα βίντεο το έχω δει πολλές φορές, όχι καμιά φορά, που ράβουνε μία φορά εδώ ή μία σταυρό και ξεμπερδεύουνε, πάλι νιώθω ανασφάλεια. Εγώ πάω και ράβω πρώτα με την κλωστή που είναι ειδική για τσάντες που δεν κόβει εύκολα. Το χεράκι μου, διπλή κιόλας την έχω βάλει και μετά θα πάω από πάνω και θα ράψω μία φορά με το νήμα μου για να είναι και ασορτή και όμορφο. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσω και για το πίσω χεράκι. Θα βάλω πρώτα με το μάτι εδώ πρόχειρα το σημάδι μου βάσει του μπροστινού. Θα το ράψω, θα κάνω το ίδιο και από εδώ και έχω τελειώσει με τα χεράκια μου.
Έχω ολοκληρώσει τα χεράκια μου. Να σας πω κάτι. Αν μετά από τόση δουλειά που έχω κάνει, γιατί κοντεύω να κάνω περισσότερη ώρα να την επενδύσω, οπότε την έπλεξα, δεν πετύχω τη φόδρα, θα βάλω τα κλάματα, να το ξέρετε. Την έχω ερωτευτεί, είναι οι τσάντες που αγαπώ, μεγάλες, ευρύχωρες, στέκεται πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά δηλαδή την έχω ερωτευτεί και θέλω τώρα να βάλω τα δυνατά μου και για τη φόδρα. Θα την κάνω με τη μέθοδο της σακούλας, δηλαδή διπλώνω ένα ύφασμα και βάζω την τσάντα επάνω. Από εδώ μέχρι εδώ το ύφασμα, ύψος λίγο παραπάνω από την τσάντα και εδώ να έρχεται μέχρι τη μέση της βάσης. Κάνω γαζί και από αυτή την πλευρά του υφάσματος, κάνω γαζί και στην κάτω πλευρά και μετά διπλώνω τις γωνίες μου, σας το έχω ξαναδείξει αυτό σε βίντεο, τις κάνω τρίγωνες τόσο ώστε να μου καλύπτουν, να κάνουν πάτο στην τσάντα. Αν ο πάτος μου είναι 12 εκατοστά, θα κάνω μία γωνία 6 εκατοστά από το ένα κομμάτι και ένα από το άλλο για να το γαζώσω και ανοίγοντάς το να μου γίνει 12 εκατοστά όσο είναι ο πάτος. Θα πάω να φτιάξω το υφασμά μου και θα γυρίσω να το βάλουμε μέσα μαζί. Αφού έκανα αυτή τη σακούλα που είπαμε, έχω βάλει και τσεπούλες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, πώς γίνεται ο πάτος και η γωνία. Είπαμε ότι ο πάτος μου ήταν 12 εκατοστά. 6 εκατοστά μέτρησα από εδώ. 6 εκατοστά μέτρησα από εδώ. 6 εκατοστά ύψος και από τις δύο πλευρές δηλαδή. Και ήρθα και έβαλα τα δύο υφάσματα, τις δύο γωνίες να φιληθούν, να δημιουργήσουν αυτή τη μύτη. Βάζω τις καρφίτσες μου και εδώ θα κάνω ένα γαζί. Το ίδιο έχω κάνει και εδώ. Και μετά αν θέλουμε αυτό το κομμάτι και αυτό το κόβουμε και θα πάω και θα φορέσω αυτή την σακούλα μέσα στην τσάντα μου και θα έχω δημιουργήσει και πάτο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Άργησα πάρα πολύ να τη φτιάξω γιατί δεν δηλώνω μοδίστρα. Το έχω πει 100 φορές. Εμπειρικά και... από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο προσπαθώ και εγώ να κάνω τις φόδρες μου. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βγει τέλεια. Αυτή τη τσάντα την έχω ερωτευτεί. Έχω σκοπό να την κρατήσω πάρα πολύ. Οπότε έκανα τη σακούλα μου, τη δοκίμαζα μέσα. Έβλεπα ότι ήταν λίγο μεγαλύτερη και μου έκανε πιέτες, έπλεε. Την έβγαζα, τη γάζωνα ένα χιλιοστό ακόμα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη. Την έβαζα μέσα, έβλεπα ότι λίγο ακόμα θέλει για να μου στρώσει έτσι, να είναι ολόησια. Την έβγαζα, ένα χιλιόστο από τη μία, ένα από την άλλη. Σιγά σιγά λοιπόν την έφερα εκεί που ήθελα και είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένη. Να σας πω την αλήθεια, τώρα έτσι όπως τη βλέπω θα ήθελα να έχει και ένα φερμουάρ, όμως δεν το κατέχω καλά το άθλημα και επειδή είπαμε δεν έχω και θέμα, θα βάλω τα μαγνητάκια μου. Εδώ θα τα ράψω πάνω, θα τα ράψω, ναι, θα βάλω τα μαγνητάκια μου και είμαι έτοιμη. Θα βάλω μέσα και στην στο ένα κέντρο ένα πιαστράκι που έχω, γιατί μου αρέσει να βάζω τα κλειδιά μου, να μην τα ψάχνω μία ώρα μέσα στη τσάντα. Θα το ράψω μαζί. Και τα μαγνητάκια. Και να σας πω ότι επειδή μου μείνε μία κούκλα και μου άρεσε πάρα πολύ και ξεκούραστο ήταν για το χέρι μου και ευχάριστο πολύ, θα κάνω ένα μεγάλο νεσεσέρ για μέσα στην τσάντα για να βάζω τα άψιλο πράγματά μου. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα, να βρήκατε ενδιαφέρουσες τις συμβουλές μου για την επένδυση. Επειδή θεωρώ ότι τα λέω απλά και κατανοητά, επειδή δεν είμαι επαγγελματίας, ίσως να σας βοήθησα. Μου ζητάτε πάρα πολλές φορές να σας κάνω επενδύσεις, όμως να ξέρετε ότι όταν κάτι δεν μπορώ να το κάνω καλά, δεν θα το δείξω και σε εσάς.
τώρα είχα κάνει, έχω ξανακάνει φούστα, σακούλα να μπαίνει μέσα στην τσάντα και απλά ήξερα ότι θέλει πιο πολύ προσοχή και πιο πολύ ψηλοδουλειά και έτσι σας το έδειξα. Όταν κάτι δεν το γνωρίζω καλά, δεν μπορώ να το δείχνω και σε εσάς. Θα σας τη δείξω έτοιμη φωτογραφημένη. Φιλιά πολλά. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.